Τη ζωγράφισαν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, με εξαιρετικά όμως χρώματα ο ζωγράφος Ευαγγελιστής Λουκάς και ο μαθητής ον Ιγάπα ο Ιησούς. Τρεις πίνακες εξαιρετικής ευαισθησίας παρουσιάζουν στο θαυμασμό μας όχι τόσο τη δράση της, όσο την καλονή της ψυχής της. Ο φωτισμός και η ομορφιά των καλλιτεχνικών αυτών έργων, που τα θεοκίνητα δάχτυλα παρέδωσαν στους αιώνες, έρχονται από μέσα, ανάβουν μέσα από την ψυχή. Και είναι η ψυχή αυτή μια γυναίκα, αθόρυβη και σιωπηλή, χωρίς εξωτερική δράση, με εσωτερική ευαισθησία και ηρεμία, με διπλωμένα τα μεγάλα πνευματικά της φτεράς στα πόδια του Ιησού. Και στους τρεις πίνακες το σκηνικό είναι το ίδιο. Ένα προάστιο της Ιερουσαλήμ, στην ανατολική πλαγιά του όρους των Λιλαιών, 45 λεπτά από την Αγία Πόλη, η Βιθανία. Η πρώτη και η τρίτη σκηνή ξετυλίγονται σε ένα πλούσιο αρχοντόσπιτο στη μεγάλη του αίθουσα, όπου ετοιμάζεται τραπέζι σε υψηλό προσκεκλημένο. Η δεύτερη σκηνή είναι στο ύπαιθρο, στο δρόμο που οδηγεί στα κημητήρια. Μα και στις τρεις σκηνές το κλίμα υπερβαίνει τη γήινη πραγματικότητα και η παρουσία αποπνέει άρωμα άλλου κόσμου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς με αδρές πινελιές ζωγραφίζει πρώτα τη μεγάλη αδερφή, τη Μάρθα, που ανοίγει εγκάρδια το σπιτικό της διάπλατα στο μεγάλο ξένο, στο φίλο της οικογένειας Ιησού, ο οποίος διέκοψε την πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα για να μπει στο φιλόξενο σπίτι των τριών αδελφών φίλων του. Ιγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Η Μάρθα, προκειμένου να ετοιμάσει το τραπέζι σε ένα τέτοιο συνδετημόνα, κυριολεκτικά σκοτωνόταν στις δουλειές. Όμως η μικρότερη αδερφή της Μαρία εκδηλώνει τη φιλοξενία της με έναν άλλο τρόπο. Γνωρίζει μέσα της βαθιά ότι η καλύτερη θέση για τον Ιησού δεν είναι το τραπέζι μας, αλλά η ψυχή μας. Και η καλύτερη περιποίηση δεν είναι τα πλούσια φαγητά μας και τα στολίδια μας, αλλά το άνοιγμα της καρδιάς μας για να πέσει μέσα ο λόγος του, η αγάπη του, η δροσιά της δικής του προσφοράς και το φως του. Και με αυτά να αναγεννηθεί η ψυχή μας, να λυτρωθεί και να αναδώσει το μύρο της αφοσιώσεως και της αγάπης και της υποταγής, στον Ιησού μόνο. Γι' αυτό η Μαρία αφήνει έξω από τον κύκλο της υποδοχής τους περισπασμούς της πλούσιας φιλοξενίας και κάθεται ήσυχα, ακίνητη, παρά τους πόδας του Ιησού και ήκουε των λόγων αυτού. Σε αυτή τη στάση της μαθητείας, κοντά στα πόδια του Κυρίου καθισμένη, δέχεται το παράπονο της μεγάλης αδερφής ότι τη συμφόρτωσε όλες τις δουλειές. «Η αδελφή μου μόνη με εκατέλειπε διακονήν», αλλά και τον έπαινον του Κυρίου Ιησού ότι η επιλογή της ήταν άριστη. Διάλεξε στη ζωή της τη θέση, τη μερίδα, που κανείς ποτέ δεν θα έχει τη δύναμη να της αφαιρέσει. Πνευματική η μερίδα της, τη ζωή της η στάση, αιώνιες οι απολαβές της. Τη δεύτερη φορά τη συναντάμε πάλι στη Βιθανία, αλλά αυτή τη φορά είναι βουτυγμένη στο πένθος. Και πάλι πεσμένη στα πόδια του Ιησού έξω στο δρόμο με το βαθύ γεμάτο πόνο παράπονο. «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα μου πέθαινε ο αδερφός». Ο Λάζαρος ήταν στο μνήμα 4 μέρες τώρα και η Μαρία έκλαιγε μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Η ευγενική στάση της και ο σπαραγμός της ψυχής της συγκίνησε βαθιά τον Κύριο για το ανθρώπινο δράμα του θανάτου. Εδάκρισε ο Ιησούς. Πιο ευαίσθητη φύση η Μαρία, πιο εσωτερική στα βιώματά της και στην πίστη της, δεν είχε πάρει την παρηγοριά που η δραστήρια Μάρθα πρόλαβε με το να τρέξει μόνη της κοντά στον Ιησού όταν έμαθε πως ήλθε στην μικρή τους πόλη. Στη θλίψη της πάλι μόνη, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, παρά μόνο όταν η Μάρθα της έφερε το μήνυμα. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε, και τότε σηκώθηκε και έρχεται γρήγορα να το συναντήσει.
Πόση αγάπη έκαιγε μέσα στην καρδιά της για τον Ιησού, ώστε να λαχταρίσει μέσα στο πένθος της και να τρέξει κοντά του, να πέσει στα πόδια του μέσα στο δρόμο, χωρίς να λογαριάσει αυτούς που είχαν πάει να την παρηγορήσουν. Όμως η τρίτη σκηνή είναι το αποκορύφωμα της λατρείας της. Είναι η τελευταία εβδομάδα πρώτου πάθους του Κυρίου. Ο Ιησούς, βαδίζοντας προς την πόλη της σταυρώσεώς του, περνά από τη Βηθανία να αποχαιρετήσει τους φίλους του και ιδιαιτέρως τον Λάζαρο που είχε αναστήσει εκ νεκρών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που διηγείται ως αυτόπτης μάρτης στη σκηνή, λέει ότι οι συγγενείς του Λαζάρου από ευγνωμοσύνη του έκαναν τραπέζι. Φυσικά η Μάρθα διεικώνει και ήταν και ο Λάζαρος εκεί. Αλλά η Μαρία τώρα πια δεν κάθεται κοντά στα πόδια του Ιησού. Κάνει κάτι βαθύ και μεγάλο και μοναδικό, πάνω από τα μέτρα και πάνω από τα όρια τα συνηθισμένα. Πλησιάζει τον Ιησού και από ένα αλάβαστρο που κρατούσε στα χέρια της, γεμάτο με 325 γραμμάρια πολύτιμο και ανώθευτο μύρο, ξεχύνει στην κεφαλή και στα πόδια του Κυρίου όλο το μύρο. Και ευλαβής και ταπεινής στην ευγνωμοσύνη της, λύνει τα μαλλιά της και σκουπίζει γονατιστή με αυτά τα πόδια του Κυρίου. Και γέμισε το σπίτι από το μύρο. Δεν ερμηνεύεται η πράξη αυτή της Μαρίας με τις συνηθισμένες λέξεις της ευγνωμοσύνης. Εδώ η λατρεία θυσιάζει ό,τι πολυτιμότερο είχε αυτή η ψυχή. Περιφρονεί αξιοπρέπεια και τη φυσική ντροπή για να εκδηλώσει αυτό που ζούσε μέσα της για το λυτρωτή του αδελφού της και της ψυχής της. Το φυσικό μύρο που έχισε στα πόδια του είναι η έκφραση του μύρου της αφοσιώσεως που πλημμύριζε τον εσωτερικό της κόσμο. Και χωρίς να το συνειδητοποιεί, προφητεύει και προλαμβάνει τις νεκρικές τιμές που σε μια εβδομάδα πρέπει να αποδοθούν στο νεκρό σώμα του εσταυρωμένου. Αυτό θα πει αγάπη. Μια αγάπη που διαλαλείται στους αιώνες κατά τη βεβαίωση του Κυρίου. Η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό είναι το ακριβότερο απόκτημα του κόσμου. Ούτε πουλιέται πουθενά, ούτε αγοράζεται με τίποτε. Κανείς δεν μπορεί να μας τη διδάξει αυτή την αγάπη, παρά μονάχα ο ίδιος ο Θεός που την προσφέρει. Εκείνο που μένει σε μας είναι να ετοιμαζόμαστε για αυτή την προσφορά. Κάθε μέρα σε στάση σιωπής για να ακούγεται μέσα μας η φωνή του Κυρίου, ο οποίος δεν είναι μακριά μας. Πάρεστη και φωνή, με τον τρόπο που ακούει η κάθε μια ψυχή την πρόσκλησή του. Στο βαριφορτωμένο πρόγραμμά μας να συνηθίσουμε τις ωριαίες τάσεις, όπως λένε στο στρατό, τα διαλύματα αναφοράς της πνευματικής μας υπάρξεως στα ουράνια. Να καταλάβουμε πως πρέπει να μπούμε στο πρόγραμμα της μεταφυσικής, πέρα και πάνω από το κυνήγι των γνώσεων, της ψυχαγωγίας, του πλουτισμού. Να μπάσουμε το Θεό στη ζωή μας. Με την προσευχή, τη μελέτη του Ευαγγελικού Λόγου, με τη λατρεία μας στη Θεία Λειτουργία, με την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, που είναι μυστήρια Θείας Αγάπης. Να τον ζήσουμε το Θεό και να τον αγαπήσουμε. Η αγάπη Του εξαρτάται από τη στάση της ζωής απέναντί Του. Είναι όμως το υψηλότερο έργο και η ευτυχία μας, η αγάπη μας προς το Θεό.